των δηλώσεών του που αναφερόταν βεβαίως χωρίς να σας κατονομάζει σε συνεργασία που είχε στην Ελλάδα με όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει περιέγραψε. Θέλετε να μας πείτε εσείς τη δική σας εκδοχή για τα πράγματα? Βεβαίως θέλω να σας πω την δική μου εκδοχή, γιατί εκπλήσουμε από αυτά που μου μετέφεραν, γιατί δεν άκουσα εγώ ο ίδιος τι ακριβώς είπε ο κ. Λέστερ, αλλά μου είπαν... Περιέγραψε, αν θέλετε να σας το πω εγώ, περιέγραψε μία, αν θέλετε, αναβλητικότητα από ελληνικής πλευράς, αναποτελεσματικότητα, συνεχής μεταθέσεις χρονοδιαγραμμάτων, όχι τώρα σε 15 μέρες και κυρίως, Όλγα, αυτό ήταν το πνεύμα του κυρίου Ρέσλερ. Ότι ρωτούσε τον κύριο Χρυσοχοίδη να του πει μέτρα για την ανταγωνιστικότητα και δεν του έδινε. Του έλεγε θα σου πω σε άλλες την επόμενη φορά και δεν του είπε ποτέ. Μάλιστα. Αυτό μας είπε, εν πάση περιπτώσει. Επειδή ο κύριος Ρέσλερ είναι Γερμανός και προφανώς θέλει πολύ ακριβείς απαντήσεις σε αυτά τα οποία είπε.